της Μικράς Ασίας. Κατάγομαι από την Κύο της Μικράς Ασίας. Γεννήθηκα στη Μικρά Ασία, σε ένα... Γεννήθηκα στο Ρέιντερε, μικρό παιδί. Γεννήθηκα στα 1913, στο Σαριζί. Γεννήθηκα στη Μικρά Ασία, αλλά όχι στη μέρα μου. Γεννήθηκα στο Ανάστη Χίλιο. Γραμμές σε φόντο μπλε, διαδρομές πια, χαραγμένες στο βυθό της μνήμης. Αναδύονται άλλοτε σαν χάδι νοσταλγίας κι άλλοτε σαν πληγή, ανίατη. Ο αναγκαστικός εκπατρισμός γίνεται πάντα υπό το κράτος κάποιας μορφής βίας. Είναι μια βίαιη απόσπαση από τον τόπο της γέννησης. Αυτός που αναγκασμένος φεύγει από την πατρίδα του για να ζήσει σε άλλο τόπο, μετατρέπεται, ονομάζεται πρόσφυγας. Αν ο πρόσφυγας είναι μικρό παιδί, κι αν ο εκπατρισμός γίνει μέσα στο φόβο, τον πανικό και τη σφαγή, αν στην πορεία του εκπατρισμού χάσει αγαπημένα πρόσωπα, κι αν δει και το χαμό τους με τα ίδια του τα μάτια, παιδιά τότε στη Μικρά Ασία, υπερήλικες τώρα, τους ρωτάμε και εκείνοι θυμούνται και μας λένε για το τότε και για το έπειτα και για το ως τα τώρα. Θυμάμαι κάποτε που έγινε ένας μεγάλος μια καταστροφική, να πούμε, από βροχή ένα πράγμα. Και θυμάμαι τη γιαγιά μου που βγήκε από το παράθυρο και είχε ένα κερί του επιταφείου και έκανε το σταυρό για να πάψει η βροχή. Και έκανε έτσι και έκανε έτσι και παραδόξως σταμάτησε η βροχή. Και για μας τα παιδιά αυτό ήταν ένα πράγμα, θαύμα το λέγαμε, ότι αυτές κάνουν κάτι παιδικές αναμνήσεις. Δεν ξεχνιόνται. Όλη μέρα έπαιζα κάτω από τις φουντουκές. Η μεγαλύτερη μου απόλαυση ήταν τον καιρό που τεινάζαν τις φουντουκές. Η μυρωδιά ακόμα στη μύτη μου είναι. Τόσο ωραία αισθανόμουνα. Είχαμε έναν κήπο ωραίο. Τον είχε η πατέρα μου με καγκελάκια. Τι φρούτα ήθελε και δεν είχε μέσα. Σόια φρούτα είχε μέσα. Πήγαμε, έκοβαμε, έτρωγαμε, δροσίζομασταν. Ήψωμα ήταν κάπω και χαμηλά είχε τσαγαμίλο, ήταν θάλασσα η τραβρίσκη. Εκεί πηγαίναμε εκεί πέρα στη θάλασσα, είχαμε εκεί πέρα περιουσία να πάμε να μαζέψουμε τα. Πάμε χουλιδάκια την ώρα που βράδιαζε πια. Μα πάμε, Νίκο, τον αδερφό μου. Να πάρουμε ένα κουβαδάκι να μαζέψουμε χοχλιδάκια από τη θάλασσα και να τα βράδυ η μητέρα μας να τα βράσει και να πιάσουμε τη βελόνα να, σαν διασκέδαση τώρα, να τρώμε το χοχλιδάκι. Λίγο πιο πέρα ήταν το χαμάμι, τα λουτρά. Τι να σας πω, ρε, δεν ήταν χαμάμι αυτό, ήταν ένα καλλιτέχνη, ένα έργο τέχνης, νόμιζες. Φωνάζανε ένα τι και τ' άκουες ένα ου, έτσι. Και όπως το έπαιρνε όλο το, αυτό το, που ήταν σαν θρησκευτικό, γινόταν και μια περίεργη εντύπωση σου δημιουργούσε και ερχόταν για να σε τρίψει. Ήταν η Σμύρνη, η Σμύρ τη λέγανε οι Τούρκοι, η Σμύρ. Δηλαδή η Σμύρνη είναι το ωραιότερο μέρος της Μικρασίας. Καντάδες, κάνανε βαρκάδες τη νύχτα. Κάνανε, ναι. Τι γινόταν στο πανεγύρι της Μουρλής.
όταν λέω τις μουρλής, χορούς, να παίρνουμε τα, οι μικροί, να παίρνουμε παιχνιδάκια, παιχνιδάκια, σουραβλάκια που λέμε, να πούμε, βραχολάκια, οι κοπέλες βραχολάκια, να βάζουν λοιπόν οι κοπέλες, να πούμε, τα κοριτσάκια, να πούμε, να γεμίζουν τα χέρια τους. Βραχολάκια. Εμείς τα αγοράκια, σουραβλάκια. Και να σφυρίζουμε λοιπόν εκεί πέρα και να χορεύουμε. Όποιος τον πιάσει το χορό, ξέρει και τα τραγούδια. Που πάνε αυτό φυσάκιν του, καμπός με τα λουλούδια. Εκεί συνήθως χορεύαν με τα κουτάλια το κονιαλί. Επειδή ήταν η Κόνιο, η περιοχή Κονίου, όλη η περιοχή το κονιαλί χορεύε. Με τα κουτάλια. Παιδιά στη Μικρά Ασία, σε μια περίοδο μεγάλων αναταραχών και αναπροσδιορισμών. Περίοδος 1912 με 1919. Πρώτος Βαλκανικός πόλεμος το 1912 με 13. Συνεχόμενος ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Και το 1914 αρχίζει ο πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος, που τελειώνει με την υπογραφή της ανακοχής με τη Γερμανία τον Νοέμβριο του 1918. Στην υποδιάλυση πολυεθνική Οθωμανική Αυτοκρατορία, η προσπάθεια για τη δημιουργία τουρκικού εθνικού κράτους, όχι πολυεθνικού πια, προχωρά και συστηματοποιείται. Οι αλλοεθνείς, οι αλλόθρησκοι, δεν έχουν θέση. Έλληνες, Αρμένοι, Χριστιανοί εν γέννη, πρέπει να εκτουρκιστούν ή να εξαφανιστούν. Η πρώτη φάση της εθνοκάθαρσης έχει αρχίσει. Χαρακτηριστικά γεγονότα αυτής της περίοδου, 1912 με 1919. Οικονομικοί αποκλεισμοί, κλίμα τρομοκρατίας, εκτοπισμοί, εξορίες. Παράλληλα, η αναγκαστική επιστράτευση των Ελλήνων στα περίφημα τάγματα εργασίας, στα οποία πολλοί πήγαν και λίγοι γύρισαν. Σε 250.000 άνδρες υπολογίζονται εκείνοι που δεν γύρισαν. Η γενοκτονία των Αρμενίων και ο πρώτος διωγμός των Ελλήνων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το σύνολο του εκδιωχθέντος ελληνικού πληθυσμού μόνο από τη Μικρά Ασία, χωρίς να υπολογιστούν οι διωχθέντες από τη Θράκη, ήταν 555.468. Τέλος, η επιστροφή των Ελλήνων στα σπίτια τους. Όσοι επέζησαν, όσοι επέστρεψαν και όσοι ξαναβρήκαν τα σπίτια τους. Στον τόπο τους επέστρεψαν 150.000. Σύνολο απολειών σε αυτή την περίοδο, 280.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Πώς θυμούνται αυτά τα γεγονότα, εκείνοι που ήτανε παιδιά τότε? Από το 12 και πέρα δημιουργήθηκε το μίσος Τούρκο εναντίον των Ελλήνων. Το 1914, στον άλλο πόλεμο, οι Τούρκοι μαζέψαν τους άντρες, τους Έλληνες, και τους πήραν στρατιώτες. Δηλαδή, στρατιώτες εμείς σε βοηθητικές δουλειές. Δεν τους έδωναν αυτή την πρώτη γραμμή. Και τότε, όπως άκουσα, εσκάβαν τα μπέλια οι γυναίκες. Εσκάβαν με δικέλια, με τσατάλια, να πούμε. Κατάλαβε. Και τότε το ονομάσανε, αλλά κατά πόσο βγαίνει, ρώτησε αυτοί που ξέρουν τουρκικά και λέγανε, θυμάσαι, τότε στο Σεφέρ Μπελίκη. Το Σεφέρ Μπελίκη τώρα τι ήτανε, ούτε εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Δηλαδή τότε σε αυτή την εποχή που είχαν πάρει οι Τούρκοι τους άντρες, να πούμε, στο στρατό. Οι Τούρκοι πήραν τους πατεράδες μας όλους. Όλες οι αδερφές της μαμάς μου μείνανε χωρίς.
τους πήρανε και τους πήγανε εκεί που φτιάχνανε δρόμους. Και μαζέψανε όλους τους άνδρες του χωριού, τους γερούς, όχι τους γέρους. Πήραν και τον πατέρα μου, τους άνδρες του χωριού, τους δέσανε σε ένα αλλαγό σκηνό, δυο-δυο από τα χέρια. Και τον πατέρα μου τον δέσανε με τα αλυσίδες, έτσι τον δέσανε, με κλειδί, με αλυσίδα. Έτσι πήραν και φύγαν. Αλλά οι Τούρκοι είχαν μια συνήθεια να μην επιστρέψουν κανέναν πίσω. Να τους χαλάσουν όλους, όπως έκαναν και στην Κύπρο. Τσαγνούμενοι τους πήραν και δεν έδειξαν καθόλου. Σκότωσαν, δεν σκότωσαν, ξέρω εγώ κλπ. Γιατί αυτή την τακτική είχαν. Εγώ έχασα δύο θύ από αυτή τη δουλειά. Πήγε στρατιώτης, δεν γύρισε κανένας. Με τιμωρία πέθαιναν. Τέσσερα μπαρμπάδε με τιμωρία πέθαναν, όχι μόνο το δικό μου, όλο το χωριό, έτσι. Όλο θα έρθει ο μπαμπάς και θα έρθει ο μπαμπάς. Τούτα με αυτά έστειλε τα κουφέτα και τα γλυκά ο μπαμπάς. Με αυτό παίρνουσαν τα χρόνια. Και που είναι ο μπαμπάς, άκουγα από τον έναν, άκουγα κορτσάκι, νοικοτσάμ κορτσάκι. Ότι τους πήραν, τους εξορίσαν, τους κακοποιούν, τους... Και λυπόμουν, πώς να σου πω. Κάποτε η μαμά μου έδωσε και κάπου ό,τι χρυσά είχε για να μπορέσει να γυρίσει ο πατέρας μου. Και μαθαίναμε ότι γύριζε ο πατέρας και μάθαμε ότι έφτασε ως ένα νοσοκομείο που ήταν, να πούμε, είχε την άδεια να έρθει και έφτασε στο νοσοκομείο. Από το νοσοκομείο και εκεί δεν μάθαμε τίποτα. Σκοτώσανε Τούρκοι τον πατέρα μου. Σκοτώσανε τον πατέρα μου. Αφού τόσο αίμα, το μάτιο γέμισε αίμα, έριξε, τα κόκκινα μαγούλα δεν εσβήσανε. Γαλανός και κόκκινος ήταν ο πατέρας μας. Τις μάζευαν σαν κοπάδια τις Αρμενή και τις έβαναν σφαΐ. Έρχονταν τη νύχτα μες στον κήπο μας, τις κυνηγούσαν οι Τούρκοι να τις πιάσουν. Και έρχονταν μες στον κήπο μας και κόβαν τα καρπολάχανα και κράτσι, 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 έτρωγαν καρπολάχανα. Εμείς έλεγαν ποιος ετήνους γελάδα λύθηκε. Νόμισαν καμιά γελάδα ήταν και βγήκε και έτρωγε τα καρπολάχανα. Βγαίνει η μάνα μου να ειδεί, να μαλώσει με την γειτόνσα μου στην αγελά, του λέει Αρμενέ. Τη λέει θεά, λέει μη μιλάς, λέει πέθαναμε απ' την πείνα, μη μιλάς, λέει να μην μας πιάσω. Τις έπιασαν πάλι όμως. Έφυγαν από εκεί, πήγαν παραπάνω, τις έπιασαν και τις κουβαλούσαν. Και όταν περνούσαν από εκεί, από το δρόμο μας, γύρισε και είδε τη μάνα μου και τραγουδώντα την είπε «Σαν κατσίκια μας βαρνά», λέει, «Σαν πρόβατα μας φάζουν», λέει, Τουρκαλάδες που τις πήραν. Γεννήθηκα στο Ρέιζδερε, μικρό παιδί. Να πούμε, ζήσαμε εκεί τα 4 χρόνια, μετά έγινε ένας διωγμός και έπρεπε να αδειάσουν τα παράγια της Μικράς Ασίας. Ενώ το εσωτερικό δεν τους ένοιαζε, φαίνεται, των μεγάλων, των αφεντικών μας. Να φύγουν και να αδειάσουν τα παράγια. Εμείς βρεθήκαμε τα καημένοι στη Λίμνο. Μας πήγανε στο Μηδανιά, μας πήγανε στο σχολείο, Φασταρία, Ιστική, Ελεηνή, Ξιοδάκρητη, πατέρα μας στρατιώτες όλοι. Μετά μας πήραν τα πόδια και μας πήραν στην Προύσα. Από την Προύσα μας πήραν στο Γενίσεχυρ. Άμα μας λέγανε γιουρούκιλα τα λάρ, γιαούρολο, γιαούρο, δεν μας την πάγανε. Όσοι ήταν γέροι, μια κοντακιά κάτω, γυναίκες. Είχανε πάρει τη μητέρα μου επειδή το έγκυος μαζί με τον πατέρα της και με τις άλλες τις αδερφές, οι Τούρκοι, και τους εξόρισαν στα Άντανα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, πάντως είναι της περιοχή της Τουρκίας. Εκεί η μητέρα μου έμεναν μαζί με την οικογένειά της, όπως σας προείπα,
σε ένα τουρκικό ντάμι, για αποθήκη, εκεί που βάζουνε, με συγχωρείτε, τα ζώα. Και εκεί γεννήθηκα εγώ. Ήτανε αξέχαστα, δεν το θυμάμαι, Μυρτηριώτισσα η Παναγία, ένα κονοστάσι, μες στο δρόμο. Γονατίζει η μητέρα μου και μας λέει, γονατίστε παιδιά μου, να έρθει ο πατέρας σας ζωντανός. Και γονατίσαμε εκεί πέρα και τα τρία παιδάκια, κοριτσάκια, να έρθει ο πατέρας μας ζωντανός. Ήταν 21 άτομα και πεθάναν τα 18 και μείναμε τρεις μόνο. Η μητέρα μου, ένας μου ξάδερφος μεγαλύτερος από μένα και εγώ, ήμουν τότε 8 χρόνο παιδί. Όταν δε επιστρέψαμε στο χωριό, στη συνοικία μας ήμουνα το μοναδικό παιδί. Σε αυτή την περίοδο, πώς ήταν οι σχέσεις των Ελλήνων με τους Τούρκους συντοπίτες τους, ανεξάρτητα ή και σε συνάρτηση με την κρατική πολιτική της περίοδου? Το σύνθετο πλέγμα σχέσεων Ελλήνων και Τούρκων, όπως διαμορφώθηκε από τη μακραίωνη συμβίωσή τους, δεν αποτελεί μέρος αυτής της έρευνας. Οι μαρτυρίες των παιδιών αυτής της περίοδου ας συμμετρηθούν στις μελλοντικές μελέτες. Με τους Τούρκους μερικοί χριστιανοί ήσαν συνέτεροι σε μαγαζιά, αλλά δεν είχαμε έτσι επαφή με τους Τούρκους, πολύ επαφή. Πρώτα-πρώτα ούτε η μητέρα μου, ούτε η γιαγιά μου, ούτε οι θείες μου ξέραν τουρκικά. Ο πατέρας μου ασφαλώς αν ήξερε τουρκικά, να πούμε, γιατί είχε συναλλαγές με Τούρκοι, αναστρεφόταν με Τούρκοι, είχε γειτόνι σε περιουσίες με Τούρκοι. Εμείς δεν είχαμε ούτε, να πούμε, θυμάμαι καμιά φορά και ασχόταν μια τουρκάλα από κάνα χωριό και μας έφερνε χόρτα, μας έφερνε μανίτες, μας έφερνε τέτοια, κατάλαβες, γιατί δίναν κάτι της εκεί, να πούμε, και έφευγε η γυναίκα. Δεν είχαμε καμιά σχέση. Σαν να χωρίζανε τείχη δηλαδή. Σ' άλλο μέρος ήταν οι Τούρκοι, σ' άλλο μέρος εμείς. Μαχαλάδες, μαχαλάδες, όχι, μαζί, όχι. Αλλά και στα καφενεία, σαν αδέρφια, και στα καφενεία μαζί και